centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε, χαρούμενη καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, τα συζητούσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων, του Συνεταιρισμού, τον κύριο Μόσχο. Επειδή σε ένα μήνα ακριβώς είναι το Πάσχα, ένα μήνα και σε 19 Απριλίου. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Υπάρχει το θέμα και των κτηνοτρόφων. Περίπου 400-500 οικογένειες στον ομό ζουν από αυτήν την ιστορία και εν ώψη Πάσχα αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος για την καραντίνα και για την έκτακτη ανάγκη. Από την άλλη, ο κ. Σαββόπλος, ακούσατε νωρίτερα, λέει προέχει πάντα η υγεία. Θέλω να μας πείτε πώς ισορροπούμε ανάμεσα στα αυτά τα δύο τώρα. Χρήστο μου, την παρέμβαση που κάνω αυτή τη στιγμή είναι για τα δύο προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημοτικά διαμερίσματα, τα Μασκηνιά και τα Γασιά. Ναι. Ανεξαρτήτως, επειδή τα δύο τα χωριά μπήκαν στην καραντίνα, ναι. Ανεξαρτήτως, όπως γνωρίζετε, Χρήστο μου, πάνω από 1500 κάτοικοι αυτών των χωριών των Βοϊών μένουν στον ομό Καστοριάς. Είμαι γνώστης από τους συναδέλφους στα συγκεκριμένα χωριά. Επικοινώνησαν μαζί μου γιατί γνωρίζουν ότι στο κομμάτι που ήμουν υπεύθυνος ήμουν ένας άνθρωπος που γνώριζα τα προβλήματά τους και ήδη προέκυψαν τα προβλήματα στα δύο συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα. Η ανθρώπινη είναι σε απόγνωση. Φυσικά, όπως είπε και ο κ. Σαββόπουλος, πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Χρήστο μου, όμως, οι τοπικοί παράγοντες πρέπει να εξασφαλίσουν, αν μπει ο νομός της Καστοριάς σε καραντίνα, να επικοινωνήσουν με το υπεύθυνο Υπουργείο, ναι, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, και από αύριο να γίνουν οι καταγραφές και να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι. Είμαστε μέσα στην παραγωγή, Χριστό μου. Δεν είναι, ξέρω ότι κάνατε πολύ μεγάλο κόπο, Χριστό, από το Δεκέμβριο που γεννήθηκα τα αρνιά να τα φτάσετε μέχρι σε αυτό το σημείο σήμερα. Δεν θέλω, μια να ανάσα από το Πάσχα. Δεν θέλω να ακούω κουβέντα πολιτικό παράγοντα να το δώσουν στα σκυλιά το γάλα, να ταΐσουν τα αρνιά και να το κάνουν τυρί. Ας έρθει ο κάθε ένας από τους τοπικούς παράγοντες, αν μιλάνε δηλαδή με τη γλώσσα της αλήθειας και την πιστεύουν αυτά που λένε, να έρθουν να πάρουν το δικό μου το γάλα σήμερα χωρίς να υπάρχει μηχανισμός και να το πιθιάσουν 600 κιλά γάλα, αν μπορούν να το πιθιάσουν. Και με τι ψυχολογία πάνω απ' όλα. Χρήστο μου, με επικοινώνησαν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι από τη Δαμασκηνιά. Επικοινώνησαν με τον κύριο Κασαπίδη και κουβέντα που πήραν από τον κύριο Κασαπίδη αυτήν ήταν. Οι άνθρωποι εκεί προηγούμενος ζουν μόνο από την κτηνοτροφία, να υπενθυμίσουμε. Δεν επιτρέπεται να ακούγεται αυτή η κουβέντα. Δώστε τους τα σκυλιά και κάντε το τυρί. Πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν οι υπεύθυνοι αυτή τη στιγμή που διοικούν τον νομό Καστοριάς με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά από, αν μπει ο νομός η καραντίνα, να γίνουν οι καταγραφές του γάλακτος και να δοθούν οι αποζημιώσεις. Είναι γνωστά τα προβλήματα, Χρήστο μου, που αντιμετωπίζουμε εδώ και δύο χρόνια με τις τιμές. Είμαστε σε απόγνωση, είμαστε μέσα στην παραγωγή. Αν ήταν φθινόπωρο, Χρήστο μου, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αν ήταν έγκαιτα ζώα, ναι, δεν υπάρχει κοστολόγιο. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Εδώ υδρώσατε, κύριε Χαρούμενα, να τα φτάσετε από το Δεκέμβριο που γεννήθηκαν μέχρι τώρα, μια ανάσα πριν το Πάσχα. Υδρώσατε. Δεν είναι μόνο για τα αρνιά που είμαστε στην παραγωγή. Είμαστε μέσα στην παραγωγή του γάλακτος. Το γάλακ, είναι και τα αρνιά το Πάσχα, όπως λέτε. Είναι η παραγωγή. Ήδη το κοστολόγιο χρωστάμε χρήματα για να πληρώσουμε το τροφές, χρωστάμε χρήματα για να πληρώσουμε διάφορες ανάγκες. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν προβλήματα φυσικά. Άρα ζητάτε προληπτικά πριν τεθεί ο νομός σε καραντίνα να γίνει άμεσα καταγραφή τώρα, ώστε αν μπούμε τελικά να αποζημιωθείτε για όλα αυτά που θα υποστείτε. Φυσικά, Χρήστο μου, ή δεν υπάρχει άλλη λύση να ανοίξουμε τις πόρτες και να φύγω στο βουνό και να πάω στο έλαιο στα ζώα. Δεν γίνεται. Άλλο το ζωντανό δεν έχει να κάνει, βάζω το κλειδί και κλειδώνω. Εδώ είμαστε 24 ώρες το 24ωρο, Χρήστο μου, στον αγώνα και είμαστε μέσα στην παραγωγή και πολεμάμε με αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αν συμβεί αυτό θα είναι όχι καταστροφή. Πρέπει
θα χάσουμε και τις περιουσίες μας, δεν θα μείνει τίποτα, Χρήστο μου, αυτό είναι πραγματικότητα. Και επικοινωνήσα περισσότερο, Χρήστο μου, όχι με αυτά που άκουσα προηγουμένως από τον συνάδελφο του κύριο Σαββόπουλο. Σας πήρα τηλέφωνο, μου πήραν οι συνάδελφοι και σας παρακαλέσω πάρα πολύ από το Βόλιο, από τα δυο δημοτικά διαμερίσματα, Δραμασκηνά και Δραγασιά, και έχω δυο προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά. Και θα σας παρακαλέσω. Επειδή μας ακούν στη Δραγασιά και στη Δραμασκηνά, πείτε το. Είναι συνδημότες μας. Μένουν χίλια άτομα στο εδώ. Άργος μένουν, στο Άργος μένουν περισσότεροι, βέβαια. Ζήτηξαν δύο πράγματα. Και είδα το πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της Δαμασκηνιάς να κλαίει χτες στο κανάλι του Αντένα. Και δηλαδή μανέβηκε η πίεση. Τι ζήτηξε ο άνθρωπος? Να πάει ένας γιατρός, ανεξαρτήτως ο δήμαρχος του Τηλίου, που έκανε μεγάλη προσπάθεια στις ανάγκες εκεί πέρα από φάρμακα και από ψωμί και από τρόφιμα. Να πάει ένας γιατρός, να τους κοιτάξει αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα. Ζούνε με το φόβο. Δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Να πάει να τους εξετάσει. Με το παραμικρό πρόβλημα που έχουν, νομίζω ότι έχουν να πούν τον ιό. Και να πάει ένας γιατρός να τους εξετάσει, και δεύτερο να θέσουν το θέμα, να κοιτάξει και ο Περιφερειάρχης που γνώριζε τα προβλήματα της κτηνοτροφίας, γιατί επικοινώνησαν οι συνάδελφοι με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον είπαν αυτές τις κουβέντες που άκουσε προηγουμένως και από τον κύριο Σαββόπουλο. Κάντε το τυρί, είναι δυνατόν. Αυτό είπε και ο κύριος Σαββόπουλος, να το κάνετε τυρί το γάλα. Είναι δυνατόν να γίνει τυρί? Γνωρίζετε τις ποσότητες που έχει ο κάθε συνάδελφος? Δεν είναι 10 και 20 κιλά και 50 για να μπορέσεις να το κάνεις και να το δουλέψεις και να το κάνεις τυρί. Πρέπει πρώτα να διαφερθεί η πολιτεία από αύριο, αν μπει ο νομός, από σήμερα μάλλον, αν μπει ο νομός η καραντίνα, τη στιγμή που είναι η ομόφωνη απόφαση, και σωστά είναι η ομόφωνη απόφαση, αλλά πρέπει να μας κοιτάξουν και εμάς, γιατί αν συμβεί, Χρήστο μου, κάτι τέτοιο, είναι η ολική καταστροφή για την κτηνοτροφία. Γενικά δεν θα μείνει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Κύριε Χαρούμενη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.